Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την επίλυση της άσκησης διασωλήνωσης. Συγκεκριμένα, θα δούμε την επίλυση του θέματος των τελικών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2014-2015, το οποίο, όπως φαίνεται, είναι το εξής. Μας δίνεται το παρακάτω σχηματικό που παρουσιάζει το μονοπάτι δεδομένων ενός επεξεργαστή χωρίς διασωλήνωση που λειτουργεί στα 6 MHz. Οι αριθμοί στα κουτιά υποδηλώνουν τον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας του συγκεκριμένου στοιχείου. Να υπολογίσουμε το κρίσιμο μονοπάτι, πρώτον. Δεύτερον, να τοποθετήσουμε μανταλωτές ώστε να δημιουργηθεί μια διασωλήνωση δύο σταδίων και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε όσους μανταλωτές θέλουμε προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο βαθμό διασωλήνωσης. Ξεκινάμε λοιπόν με το σχήμα όπου μας ζητάει να υπολογίσουμε το κρίσιμο μονοπάτι. Θα πρέπει λοιπόν στο σχήμα αυτό να δούμε το κρίσιμο μονοπάτι καθορίζεται ως το μεγαλύτερο μονοπάτι σε μονάδες χρόνου από την είσοδο στην έξοδο ή από την είσοδο ως ένα στοιχείο μνήμης, ένα flip-flop για παράδειγμα, ή από ένα στοιχείο flip-flop ως την έξοδο ή από ένα flip-flop ως ένα άλλο flip-flop. Στο παράδειγμά μας δεν έχουμε στοιχεία μνήμης, άρα λοιπόν το κρίσιμο μονοπάτι καθορίζεται από την είσοδο ως την έξοδο. Έτσι λοιπόν, θα δούμε από την είσοδο ποιο είναι το πιο μεγάλο μονοπάτι. Το πιο μεγάλο μονοπάτι λοιπόν μπορούμε να βρούμε ότι είναι το μονοπάτι που διέρχεται από τα στοιχεία 1, 2, 2, 2, 1, 1. Δηλαδή 1 συν 2, 3, συν 2, 5, συν 2, 7, συν 1, 8, συν 1, 9. Άρα το κρίσιμο μονοπάτι έχει 9 μονάδες χρόνου. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι το οποίο να έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε χρονικές μονάδες. Για παράδειγμα, κάποιος αν επέλεγε να ακολουθήσει το μονοπάτι αυτό από κάτω, 1 και 1 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, είναι 6 μονάδες χρόνου. Δεν είναι σωστή λύση αυτή. Πρέπει να δούμε το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση. Άρα, στο ερώτημα ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι και από πού διέρχεται, μπορούμε να δώσουμε την λύση που αναγράφεται με κόκκινο. Έχει 9 μονάδες χρόνου. Στη συνέχεια, μας ζητάει να δημιουργήσουμε μια βέλτιση διασωλήνωση δύο σταδίων και ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι και τι συχνότητα λειτουργία έχει. Έτσι λοιπόν, μπορούμε εδώ πέρα να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε στοιχεία μνήμης σε κατάλληλες διαδρομές ώστε να φτιάξουμε μια διασωλήνωση 2 σταδίων. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάλουμε ένα flip-flop. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο στοιχείο μνήμης. Για να δούμε λοιπόν πού μπορεί να τοποθετηθεί. Είδαμε ότι το κρίσιμο μονοπάτι είναι 9. Άρα αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε μια ισοκατανομή στην καθυστέρηση πρέπει να φτιάξουμε 2 στάδια από τα οποία θα έχουμε το μισό του 9 είναι 4,5, αλλά από τη στιγμή που το 4,5 δεν μπορούμε να το πετύχουμε, θα πρέπει να σκευάσουμε 2 στάδια με 5 μονάδες χρόνου. Άρα λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε 1 συν 2, 3 συν 2, 5. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τοποθετείται ένα στοιχείο μνήμης. Από την άλλη έχουμε ένα συν 2 συν 3, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε εδώ ένα στοιχείο μνήμης, ώστε και από την άλλη να υπάρχει ισοκατανομή των σταδίων. Και ασφαλώς να τοποθετήσουμε και σε αυτό το σημείο, οπότε να έχουμε
αυτά εδώ τα στάδια. Βέβαια, παρατηρούμε το εξής. Παρατηρούμε, επίσης, χρειάζεται και σε αυτό το σημείο ένας καταχωρητής για να είναι πλήρως χωρισμένο το κύκλωμα. Παρατηρούμε λοιπόν από τη μια πλευρά της διασωλήνωσης έχουμε καθυστέρηση στα εξής μονοπάτια, 1 συν 2 συν 2, εδώ έχουμε καθυστέρηση 5, 1 συν 1 συν 1 3, εδώ έχουμε καθυστέρηση 3, 1 συν 1 εδώ έχουμε καθυστέρηση 3, ομοίως και στο κάτω μονοπάτι και εδώ έχουμε καθυστέρηση 3. Άρα λοιπόν θα πρέπει, άμα θέλουμε να κάνουμε το βέλτιστο του κύκλωμα, να τοποθετήσουμε τις αντίστοιχες καθυστερήσεις ώστε να έχουμε και στο άλλο μονοπάτι παρόμοιους χρόνους. Στο άλλο μονοπάτι από την άλλη πλευρά της διασωλήνωσης έχουμε 1 και 2, 3 και 1, 4. Ένα μονοπάτι με 4, 2 και 1, 3 και 1, 4 και 1 και 1, 2 και 1, 3. 3. Σε αυτό εδώ το τμήμα, λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε 5 και από την άλλη έχουμε 4. Δεδομένου όμως ότι κάθε στάδιο της διασωλήνωσης έχει την ίδια διάρκεια, το 4 γίνεται 5. Μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποια στοιχεία μνήμης άμα θέλουμε να το δείξουμε, αλλιώς αρκεί να τοποθετήσουμε ένα στοιχείο μνήμης στην έξοδο και ένα στοιχείο μνήμης στην είσοδο. Αυτό εδώ λοιπόν το κύκλωμα είναι ένα κύκλωμα που έχει δύο στάδια διασωλήνωσης. Το πρώτο στάδιο, όπως βλέπουμε, είναι από την αριστερή πλευρά, όπως το βλέπουμε, και το άλλο είναι στη δεξιά πλευρά. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση μας ζητάει να υπολογίσουμε τη συχνότητα λειτουργίας. Εδώ πέρα λοιπόν θέλουμε να υπολογίσουμε τη συχνότητα. Γνωρίζουμε ότι αρχικά είχαμε χ μεγαχέρτς. Χ μεγαχέρτς για 9 μονάδες καθυστέρησης. Τώρα οι μονάδες καθυστέρησης έχουν γίνει 5. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση της συχνότητας και μπορούμε να πούμε ότι είναι χ επί 9 δια 5. Η νέα αυξημένη συχνότητα λειτουργίας. Και τα αποτελέσματα εξάγονται κάθε 10 κύκλους, κάθε 10 μονάδες χρόνου. Να πούμε κάτι, κάθε 10 μονάδες, γιατί δεν μας έχουν δώσει τη μονάδα μέτρησης. Άρα κάθε 10 μονάδες χρόνου έχουμε αποτελέσματα. Γιατί έρχονται τα αποτελέσματα λοιπόν στην είσοδο, στη συνέχεια περνάει 5 μονάδες για το πρώτο στάδιο, 5 μονάδες για το δεύτερο, άρα θα έχουμε στην έξοδο αποτέλεσμα μετά από 10 μονάδες χρόνου. Αυτό είναι το latency. Αν μας ζητηθεί κάποια στιγμή, το latency της συγκεκριμένης διασωλήνωσης είναι 10 μονάδες χρόνου. Αρχικά ήταν 9 μονάδες χρόνου. Αλλά βέβαια τώρα εδώ έχουμε διασωλήνωση. Αυξήθηκε ελαφρώς λίγο το latency, αλλά πετύχαμε πολύ καλύτερη συχνότητα λειτουργίας. Το επόμενο ερώτημα που μας θέτει η συγκεκριμένη άσκηση είναι να τοποθετήσουμε όσους μαγνητολογητές θέλουμε ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο βαθμό διασωλήνωσης και ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι και τι συχνότητα λειτουργίας έχει. Παρατηρώντας λοιπόν τα στάδια της διασωλήνωσης, παρατηρούμε το εξής. Η πιο μικρή μονάδα μέτρησης είναι το 1, η πιο μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε και μονάδες με 2 που δεν μπορούν να διαιρεθούν. Όπως για παράδειγμα αυτή εδώ η μονάδα. Άρα σημαίνει ότι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι να έχουμε χρόνο σταδίου διασωλήνωσης ίσο με 2 κύκλους. Άρα
θα πρέπει να τοποθετήσουμε μανδαλωτές προκειμένου να έχουμε το πολύ δύο κύκλους. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε μανδαλωτές. Ως μια οδηγία ή συμβουλή μπορούμε να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή που η μονάδα, είναι, η μονάδα της καθυστέρησης, η αδιαίρετη μονάδα του σταδίου είναι 2, σίγουρα θα βάλουμε πριν και μετά στοιχεία καθυστέρησης. Άρα βάζουμε πριν και μετά από κάθε διάρρη που είναι η μεγαλύτερη μονάδα που δεν μπορεί να διαιρεθεί, μονάδες καθυστέρησης. Βάζουμε λοιπόν τους, τα στοιχεία όλα αυτά καθυστέρησης πριν και μετά. Βάλαμε πριν και μετά στοιχεία καθυστέρησης, στοιχεία flip-flops. Το επόμενο θέμα είναι να δούμε κατά πόσο υπερβαίνουμε την καθυστέρηση στα υπόλοιπα μονοπάτια. Για παράδειγμα, το πρώτο μονοπάτι, ένα, στη συνέχεια πάει σε αυτό το ένα και μετά πάει ένα, άρα θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα στοιχείο καθυστέρησης. Γιατί είπαμε το πολύ θα έχουμε ως 2. Σε κάθε μονοπάτι θα πρέπει να έχουμε κύκλους αδίου ως 2 μονάδες χρόνου. Άρα εδώ αναγκαστικά τοποθετείται ένα στοιχείο μνήμης, ώστε σε συνδυασμό με το προηγούμενο 1, 1 και 1 έχουμε 2. Δηλαδή 2 συνολικά μονάδες καθυστέρησης, τον αριθμό που επιζητούμε. Επίσης θα πρέπει ομοίως να βάλουμε και ένα στοιχείο καθυστέρησης ή σε αυτό το σημείο αμέσως μετά, ή μπορούμε για εξοικονόμηση χρόνου να το βάλουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Οπότε πάλι έχουμε, όποιο μονοπάτι και να πάρουμε, 1 και 1 και στοιχείο καθυστέρησης, 1 και 1 και στοιχείο καθυστέρησης. Βέβαια, στο κύκλωμά μας εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε και στην αρχή και στο τέλος στοιχεία καθυστέρησης. Συνεχίζουμε μετά, 1 και 1, άρα σε αυτό το σημείο θέλουμε ένα flip-flop προκειμένου να έχουμε και να διατηρήσουμε τον κύκλο σταδίου 2 μονάδων χρόνου. Έχουμε επίσης εδώ το 1 και το 1. Δεν μας προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το σχήμα μας δείχνει πώς χωρίσαμε την αρχική μας διασωλήνωση σε διασωλήνωση, μια άλλη διασωλήνωση που έχει κύκλο σταδίου 2 μονάδων χρόνου. Άρα μπορούμε να πούμε το εξής. Αρχικά είχαμε χ μεγαχέρτζ συχνότητα λειτουργίας για 9 μονάδες καθυστέρηση, 9 μονάδες κρίσιμου μονοπατιού. Το κρίσιμο μας μονοπάτι τώρα μειώθηκε και έγινε 2 μονάδες χρόνου. Άρα η ταχύτητα λειτουργίας του κυκλώματος αυξήθηκε χ επί 9 δια 2 MHz. Βέβαια η καθυστέρηση έχει αυξηθεί και έχει αυξηθεί το latency. Δηλαδή ο χρόνος από τη στιγμή που θα μπουν τα αποτελέσματα μέχρι να μπουν στην έξοδο έχει αυξηθεί. Σε περίπτωση που θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το εξής. Θα μπορούσαμε να φροντίσουμε τα δεδομένα σε όλα τα μονοπάτια να είναι συγχρονισμένα, να έρχονται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Και αυτό σημαίνει το εξής. Σε περίπτωση που κάποια δεδομένα ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, θα έρθουν σε άλλο στάδιο από ό,τι αν ακολουθούσαν αυτό το μονοπάτι από κάτω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τον ίδιο αριθμό σταδίων σε κάθε μονοπάτι. Άρα θα δούμε πώς θα το επιλύσουμε αυτό. Για να το επιλύσουμε, ξεκινάμε από το τέλος και τοποθετούμε σε κάθε στοιχείο μνήμης και κάθε πάνω σε κάθε flip-flop, τοποθετούμε λοιπόν ένα αριθμό ξεκινώντας από το τέλος. Δηλαδή εδώ είναι το 0. Ο αριθμός 0 που δείχνει ότι από εκεί είναι η έξοδος. Και αρχίσουμε και πηγαίνουμε πρώτα μπροστά, παρατηρώντας που έχουμε διακλάδωση. Και αρχίζουμε και τοποθετούμε αυτά τα στάδια. Άρα λοιπόν, το στάδιο 0
όπως βλέπουμε είναι σε αυτό το σημείο 0, άρα αυτός ο μανδαλτής εδώ πέρα είναι ο μανδαλωτής που χωρίζει το στάδιο το 0 με το στάδιο το 1. Άρα εδώ μπαίνει ο μανδαλωτής 1, όπως και στο σημείο αυτό μπαίνει ο μανδαλωτής 1 και στο σημείο αυτό μπαίνει το νούμερο 1. Άρα λοιπόν έχουμε βρει τους μανδαλωτές που χωρίζουν το ένα όριο με το άλλο. Βέβαια, μπορεί να προσθέσουμε και άλλα flip-flops όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτός ο μανδαλωτής, ο μείος, είναι ο μανδαλωτής που χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 1. Και αυτός εδώ ο μανδαλωτής χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 1. Και αυτός εδώ ο μανδαλωτής χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 1. Ο μείος και αυτός εδώ ο μανδαλωτής χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 1. Τώρα εδώ βέβαια έχουμε το εξής θέμα, ότι αυτός εδώ ο μανδαλωτής χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 3 ή το στάδιο 2 με το στάδιο 1, δηλαδή θα πάρει το νούμερο 3 ή το νούμερο 2. Για να το επιλύσουμε αυτό, τοποθετούμε ένα επιπρόσθετο μανδαλωτή σε αυτό το σημείο, που βέβαια θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε το κύκλωμα, θα δούμε, υπάρχουν πολλές λύσεις, θα δούμε μία από αυτές. Είναι να τοποθετήσουμε ένα μανδαλωτή εκεί πέρα, οπότε έχουμε εδώ το 2. Δηλαδή, αυτός ο μανδαλωτής χωρίζει το στάδιο 2 με το στάδιο 3. Τώρα όμως, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το κύκλωμα με το να συνδέσουμε μανδαλωτές. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε το εξής. Μπορούσαμε, βέβαια εξαρτάται από το πώς έχει φορά αυτό το βέλος. Αν θεωρήσουμε αυτή τη φορά στο συγκεκριμένο κύκλωμα, τότε έχουμε 2, 2 και 2 και εδώ πέρα έχουμε μείως 2. Θα μπορούσαν αυτοί οι δύο μανδαλωτές να συνδεθούν και συνέχεια να βελτιστοποιηθούν σε ένα μανδαλωτή. Άρα λοιπόν έχουμε το εξής θέμα. Έχουμε 2, 2, 2, 2. Αυτός ο μανδαλωτής θα μπορούσε να μην υπάρχει, να απομακρυνθεί. Πράγματι δεν χρειάζεται να έχουμε μανδαλωτές με κενό στοιχείο ανάμεσά τους. Εδώ πέρα λοιπόν ο μανδαλωτής θα τοποθετηθεί, θα είναι ο 3, άρα θα είναι ο μανδαλωτής που χωρίζει το δεύτερο στάδιο με το τρίτο στάδιο. Και ομοίως σε αυτό το σημείο θα είναι ο μανδαλωτής 3 που χωρίζει ομοίως αυτά τα στάδια. Άρα αυτός ο μανδαλωτής εδώ θα είναι το 4. Για να είναι το 4 τότε σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μανδαλωτές και σε αυτά τα σημεία, στην είσοδο αυτών των στοιχείων, ώστε την ίδια χρονική στιγμή να έχουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο στάδιο. Δηλαδή εδώ πέρα θα μπει το 3. Το 3, το 3 και θα μπει βέβαια και ένας μανδαλωτής σε αυτό το σημείο όπου θα είναι ο μανδαλωτής 4. Άρα λοιπόν είναι συγχρονισμένα αυτά τα στάδια και βέβαια εδώ είναι 5 ο μανδαλωτής που χωρίζει αυτό το στάδιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους μανδαλωτές έχουμε συγχρονίσει τα στάδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 5 στάδια διασωλήνωσης. Άρα λοιπόν η καθυστέρηση είναι καθυστέρηση 5 σταδίων και δεδομένου ότι οι δύο μονάδες είναι το χρονικό πλαίσιο σε κάθε στάδιο διασωλήνωσης, συνολικά έχουμε 5 επί 2 ίσον 10. Το latency του κυκλώματος του συγκεκριμένου είναι 10 μονάδες χρόνου. Αλλά εξάγει αποτελέσματα όταν λειτουργεί ως διασωληνωμένο κύκλωμα κάθε 2 μονάδες χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν με την εκφώνηση υπολογίσαμε το κρίσιμο μονοπάτι
Τοποθετήσαμε μανδαλωτές και κάναμε μια διασωλήνωση δύο σταδίων, υπολογίσαμε τη νέα συχνότητα λειτουργίας, τοποθετήσαμε όσους μανδαλωτές μπορέσαμε, προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο βαθμό διασωλήνωσης, προσέχοντας όλα τα στάδια να είναι συγχρονισμένα και να συνδέονται στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Είδαμε λοιπόν το κρίσιμο μονοπάτι. Το κρίσιμο μονοπάτι πια είναι κοινό για όλες τις διαδρομές και αποτελείται από 5 τμήματα, που το κάθε τμήμα έχει 2 μονάδες χρόνου. Υπολογίσαμε τέλος σε μια συχνότητα ότι είναι χ επί 9 προς 2 MHz, ενώ η καθυστέρηση είναι 10 μονάδες χρόνου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η επίλυση της συγκεκριμένης άσκησης.